Λοιπόν, πολύ πολύ καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο του Μπουρναζίου εδώ στο Περιστέρι. Πρεμιέρα για New York Fix και Περιστέρι Trelleborg. Πρεμιέρα σε αυτή την 10η σεζόν της διοργάνωσης οι πρωταθλητές πέρσι της Evolution απέναντι σε ένα γνώριμο αντίπαλο, σε μια ομάδα που αντιμετώπισαν στη φάση των ομίλων η σεζόν 22-23. Trelleborg, η οποία έχει ενισχυθεί περισσότερο από κάθε άλλο καλοκαίρι ουσιαστικά. Μια ομάδα που σπάνια προχωρούσε σε ριζικές αλλαγές. Πάνω κάτω το ίδιο παρεάκι όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν όμως 4 προσθήκες από ό,τι μάθαμε. Και οι Fix ενισχύθηκαν. Όχι πολύ, ενώ όχι πολύ ποσοτικά, ποιοτικά. Ενισχύθηκαν πολύ, γιατί αν παρατηρήσετε λίγο καλύτερα με το νούμερο 11, αυτό που πέρυσι μοιραζόταν νομίζω ο Καρακούσης και ο Χατζής, πλέον το φορά ο Αγρέβης, παίκτης των Brooklyn Bets μέχρι πέρσι. Πολύ καλός ψηλός, θα βοηθήσει πολύ. Ένα μικρή διακοπή τώρα, κανείς δεν ξέρει γιατί. Φίξ το δεύτερο όμιλο της Master φέτος. Μια Master τώρα, άστο, ό,τι και να πεις. Είναι λίγο. Θετικό φάουλ είχαμε εδώ, τι είχαμε. Του Παύλου, αν κατάλαβα καλά. Ναι, λέμε κάθε χρόνο ότι οι κατηγορίες βελτιώνονται και γίνονται πιο ανταγωνιστικές. Φέτος η φάση στη Master έχει ξεφύγει για τα καλά. Ομάδες που πέρσι έμπαιναν χαλαρά στα play-off, φέτος πιστεύω θα κινδυνεύσουν για υποβιβασμό εύκολα. Υπάρχει πρόβλημα μάλλον με το ρολόι, γι' αυτό και η διακοπή. Πάμε και εμείς μια διακοπή και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, και μετά από κανένα πεντάλεπτο συνεχίζουμε. Φίξ την επίθεση. Είναι το λάθος όμως. Εύκολα. Τύρος, παταγκάζει και πάει όλο το δρόμο και σκοράρει με ταμπλό. Πρώτο καλάθι στο μάτς. 0-2. Κουτούζος στην κορυφή. Μια μεναζόνη 3-2 έχει ξεκινήσει το μάτς η ομάδα του Τσίτζα. Καλή κυκλοφορία, πάσα στη weak side. Τελειώνει όμως το 24, ο Κουτούζος, ένα σουτ πολύ πολύ δύσκολο, τι βάζει. Σαν να μου πέρασε μια μέρα από εκείνα τα φοβερά και τρομερά play-off των Fix, που ό,τι και αν τους λέμε, αυτό που έκαναν ήταν άκρος εντυπωσιακό στην περσινή post-season. Λοιπόν, πρέπει να δούμε σιγά σιγά και οι ονόματα. Πολλούς τους θυμάμαι, πολλούς δεν τους θυμάμαι. Θα βρούμε όλα. Αγρέβης εξετάζει επιλογές. Κουτούζος στημένος στη 45. Άστοχος για 3, νέα ευκαιρία όμως. Χατζής προσποιείται την μπάσα, τη δίνει τώρα τον, έγινε πάλι το λάθος. Για να δούμε σιγά σιγά καμιά πεντάδα. Παύλου πέρασε και σκόραρε με αριστερό drive, 4-2. Πάθεια για γρήγορη επίθεση στην άλλη πλευρά με βήματα όμως, σαν αποτέλεσμα της καλής άμυνας εκεί του Τύρου, του Γιάννη Τύρου, ηγετική μορφή της Trelleborg εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Βαγενάς είναι αυτός που κατεβάζει. Ενώ ο Τύρος επιμένει, ψάχνει εντυπωσιακή πάσα η οποία κόβεται τελικά. Yeah.
Γεννάς σε σου τριών πόντων, δεν το ζήγησε και πολύ καλά. Δημητριάδης, μπορείς να μου το στείλεις messenger, γιατί δεν ανοίγει το Viber. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μετάδοση. Στο 6-8 είμαστε. Τον Δαλέζο να εκτελεί για 2. Το σουτ είναι άστοχο. Προϋποθέσεις εφουδιασμού με τον Κούρο να πηγαίνει κοντά. Τον Παύλου να παίζει σπουδαία άμυνα εκεί. Ψαριανός και Σεΐζης, δύο νέα πρόσωπα στην πεντάδα των Νεοϋορκέζων. Δρακόπουλος και Μιλιώνης στην άλλη πλευρά. Δρακόπουλος ο γνωστός. Ευχαριστώ, Δρακόπουλος. Της Τρέλεμπορκ ο Μιλιώνης, ο πρώην παίκτης των Shooting Stars. Μία από τις μεταγραφές που λέγαμε νωρίτερα. Επομένως με Δρακόπουλο, Τσίτζα, Παύλου, Μιλιώνη και Λεβεντούρη. Μία άλλη των μεταγραφών. Ο αρχηγός του Μπαλωνιακού μέχρι πρότινος. Δρακόπουλος περνά, στέκεται για 2 αστοχή. Κουτούζος εύκολο rebound, σε ίδιες κατεβάζει. Σεΐζης, σπλίτ και πάσα, ο Χατζής έψαξε αλλά δεν βρήκε τον Ψαριανό. Παναφορά είναι για σφίξ. Ετοιμάζεται και ο νεαρός Δαλέζος να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο παρκέ. Στο παρκέ του Μαζαράκη. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το χρονόμετρο, δεν έχουμε ούτε 24 ούτε χρόνο γενικό 10 λεπτού. Ψαριανός επανέφερε σε Ίζης, δεν έκανε καλό κοντρόλ εκεί. Έχει ο Δρακόπουλος από τον κεντρικό, πάσα για τον Δαλέζο, υποδειγματικός εφονδιασμός. Με άστοχο τελείωμα για την Τρέλεμπορκ. Για τώρα γυρνά στα μετόπισθεν. Χατζής, πρωτοσκρίνο Αγρέβης, πάσα στον Ψαριανό, στο σίδερο του σουτ. Μπάουντ υπάρχει για τους Πορτοκαλί. Λέζος, καλή σταυρωτή, πέρασε, πολύ εντυπωσιακά. Τσίτζας, είναι η ώρα, όχι. Άστοχο προεδρικό τρίποντο. Ενώ Λατανίτης ετοιμάζεται να περάσει από πλευράς Φίξ. Σίζης, Αγρέβης, το έχει το σουτ.
δεν θα το αποδείξει ακόμη. Ένα τύψη την μπάλα ο Ψαριανός για τα νέα 14. Και το κερδισμένο φάουλ του Σεΐζη. Του Σουρουσού και Πλάτα. Εντός. Παρέβης και Χατζής στον πάγκο. Κολλημένο το σκορ στο 6-8. Όχι λόγω προβλήματος, λόγω αστοχίας. Ο Τσίτσας δίνει τη θέση του στον τύρο στην άλλη πλευρά. Όπως προείπα, οι δύο ομάδες ήταν πέρσι στον ίδιο όμιλο. Αν δεν κάνω λάθος, 2-0 η Φίξ. Και στο πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Ο Τρέλεμπορκ έμεινε στην κατηγορία, έμεινε στην Evolution. Επίσης εδώ έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Λεβεντούρης έφυγε προσωρινά τον Ψαριανό. Παίζει με τον Τύρο. Τους κάνει βήματα. Ένα δίλεπτο αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να περισσεύει ακόμα σε αυτή την πρώτη περίοδο. Κάτι τέτοιο άκουσα. Καλπακίδης Σεΐζης. Ανεβαίνει ο Πλατανίτης. Σεΐζης το πήρε το σκριν. Έπαιξε με τον Κουτούζο. Υπό καλές προϋποθέσεις είναι το σουτ. Χαμένο και αυτό. Δρακόπουλος. Βαλέζος. Σκρινά τον Μιλιώνη. Βαλέζος του πασάρι την μπαλά. Μιλιώνης πήγε για κάτι πολύ δύσκολο εδώ. Σεΐζης. Όπα. Ωραία πάσα. Νάτος ο Πλατανίκης. Αυτές τις φάσεις έχει για πρωινό. Ο Κάιλ Χάνης των φτωχών. Κυριάκος Πλατανίτης. Σπουδαίος και αυτός πέρσι στην πρωταθληματική σεζόν. Υπερκούπωση για κάποιους εκ των Φίξ. Που το αγαπημένο του χρώμα είναι το κίτρινο και το μαύρο. Ψαριανός έκλεψε και ψάχνει και βρίσκει. Καλπακίδη που αστοχή. Νομίζω έχει δίκιο ο Τύρος, αν άκουσα καλά. Έβγαζε αυτό την μπάλα, αλλά βρήκε πάνω στον Καλπακίδη, ο οποίος πατούσε τη γραμμή. Μάλλον όχι. Ο Κουτούζος πήγε στον πάγκο. Ο Κολέτσος μπήκε με το 55. Ποιος πρέπει να είναι. Ενώ ο Λεβεντούρης έδειξε τη θέση σε ποιον. Μάλλον ποιος είναι το 21. Κάποιος κιτρινό μαύρος κι αυτός. Σταυρόπουλος Μιχάλης. Πρέπει να μας μίλησε ο πρόεδρος για αυτόν στις δηλώσεις. Πολύ το συζητάμε τώρα, πάμε να παίξουμε λίγο. Τελικά όντως για την Τρέλεμπορκ μπάλα. Τύρος. Βαλέζος Τζούνιορ. Την αντίθετη πλευρά του σκριν. Πλατανίκης. Παίζει καλή άμυνα. Ψαριανός. Αλλάξε για λίγο κατεύθυνση. Παραλίγο να βάλει ένα πολύ εντυπωσιακό layup. 6-10 το σκορ. Το λέμε πιο συχνά, μιας και δεν έχουμε scoreboard. Ένα αναγνωριστικό σουτ για τον Σταυρόπουλο. Κάτι για 45 δευτερόλεπτα λέει η Γλυκερία. Είναι τριάν κατοχών. Μάλλον. Σέιζης. Πλατανίτης με μισμάτς ξεκάθαρο. Και πάσα στον Κολέτσο. Έρχεται βοήθεια από τον Δαλέζο. Αποτελεσματική. Καλά δεν μπαίνει. Παύλο Σεΐζης που απορεί. Η δεύτερα επίθεση, 24 για λήξη πρώτης περίοδου. Δρακόπυλος παίζει με τον χρόνο. Αλλαγές στα μαρκαρίσματα, πάσα στο βύθισμα του Τύρου που παίρνει φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Είναι οι πρώτες βολές στο μάτς.
Λούζο. Μάλλον Λούζο. Γιάννης Τύρος, 8-10. Σεΐζης, λάθος, κλέψιμο του Τύρου. 2-1, Δρακόπουλος από τα 10-11 μέτρα. Άστοχος, τέλος. Πρώτης περίοδου, όχι. Ένα δεύτερο. Ένα δευτερόλεπτο. Πολέτσος, θα πετάξει την μπάλα. Μπορεί και όχι. Το τζήθηκε. Τέλος πρώτης περίοδου, 8-10 το σκορ. Επιστροφή σε λίγο. Πλησιάζουμε στην έναρξη και της δεύτερης περίοδου. Πρώτη επίθεση για Τρέλεμπορκ. Drive από δεξιά, παραλίγο εκεί, εντυπωσιακό follow του Τύρου. Τσαγιανός βρίσκει την ευκαιρία να τρέξει, αλλά δεν το κάνει προσεκτικά και έρχεται ο Μιλιώνης έξυπνα και σώζει εντυπωσιακά. Τύρος. Αυτό δεν το χάνει. 10 όλα. Σεΐζης. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο ρέφερι. Είναι ελεύθερο τρίποντο στον Κολέτσο, ο Καλπακίδης. Αλλά το σούτ δεν μπαίνει, ο Δαλέζος τρέχει πιο γρήγορα από όλους στο γήπεδο, έχω την εντύπωση. Αλλά αυτό δεν οδηγεί σε καλάθι. Πλατανίτης με κάτι σαν Eurostep. Δύσκολο καλάθι. 10-12. Δρακόπουλος. Πώς παιχνίδι του Τύρου. Γύρισε γρήγορα στην baseline για να τελειώσει έξυπνα τη φάση, αλλά δεν ήταν και πολύ εύκολο αυτό. Καλπακίδης θα υψώσει, Ψαριανός στον Πλατανίτη. Νέο καλάθι του Κυριάκου, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει time out, εσθεσμένα το καλή Τρέλεμπορκ 10-14 και επιστρέφουμε. Ξανά μαζί από το κλειστό του Μαζαράκη. Κοίτας είναι για την Τρέλεμπορκ. Παμπά και Ιού Δαλέζου. Πολύ ωραία πράγματα. Ο μικρός βρίσκει χώρο πίσω από το σκριν του πατέρα του και μειώνει στον πόντο 13-14. Μόνο στον παρκετάκι τα βλέπουμε αυτά. Λάθος πάσα. Διορθώνεται το λάθος. Διορθώνεται. Γιατί είναι ο Πλατανίτης εκεί. Τώρα πρέπει να τελειώνει όμως ο χρόνος. Ο Καλπακίδης το πήρε γιατί έπρεπε. Θα δούμε να το βάλει κιόλας. Τρέλεμπορκ έχει την ευκαιρία να πέρασει μπροστά. Δρακόπουλος. Σταυρόπουλος. Μπάλα συστημένη στα χέρια του Ψαριανού. Τρέχουν οι φίξ και τρέχουν σωστά εδώ, αλλά η πάσα κόβεται από τον Δαλέζο που ζητά αλλαγή. Και θα γίνει η αλλαγή, θα επιστρέψει ο Παύλου όπως και ο Αγρέβης στη θέση του Πλατανίτη που ήταν πάρα πολύ αποδοτικός αυτά τα λεφτά που αγωνίστηκε. Δύο ομάδες στον πρώτο όμιλο του κυπέλου. Καλπακίδης έπειτα από καλή κυκλοφορία μπορούσε να το πάρει. Ψαριανός, όχι. Κάνει το τελείωμα, ίσως να του έγινε φάουλ. Την αντίδρασή του το καταλαβαίνω. Δρακόπουλος παίρνει φάουλ στην άλλη πλευρά. Ναι, έλεγα ότι οι δύο ομάδες είναι στον πρώτο όμιλο του κυπέλου. Ένας όμιλος αρκετά καλός. Δεν έχει το μεγαθύριο, η Φίξ είναι το μεγάλο όνομα στον όμιλο.
δεδομένη και τη κούπα του πλέον. Κοίτα να δει, φίξε έγιναν ομάδα με αστέρι στη φανέλα του. Είναι απίστευτα κάποια πράγματα. Εννοώ συγχαρητήρια για τη χρονιά και όλα αυτά που λέγαμε. Παύλου. Πέναντι στον Χατζή. Σκριν και αλλαγές, ζητούν βήματα οι Φίξ. Δαλέζος κρατά. Λεβεντούρης όχι. Follow όμως το Δαλέζου. Ωραιότατο. 15-14 προβάδισμα. Πορτοκαλί πλέον. Πάντα σε αμήνα ζώνης, Τρέλεμπορκ. Και τους έχει βγει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει δεχτεί μακρινά σουτ. Δρακόπουλος, ικανός σουτέρ τριών πόντων. 18-14. Να άφησαν αρκετή ώρα μόνο του. Τιμωρεί ο Χάρης. Στον πρώτο όμιλο είναι επίσης η άλλα Ντάλλον. Ομάδα πέρυσι αγωνιστών στη Μάστερ Εμινάν. Θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω πως Εμινάν. Ο Κόπουλος αστόχησε. Και είναι και οι Αμπαλίερς. Οι Αμπαλίερς ανέβηκαν πέρσι από τη Development in Evolution. Θα είναι αντίπαλοι της Τρέλεμπορκ. Πιθανή. Βασικά οι όμιλοι έχουν βγει τώρα, δεν ξέρω αν έχουν πέσει μαζί οι δύο ομάδες. Λεβεντούρης, κόβει ο Δαλέζος, καλή άμυνα ο Αγρέβης στα ψηλά. Και τώρα Χατζής και Αγρέβης, δεν πήγε μπαλά εκεί. Ο Χατζής δίστασε, Καλπακίδης όχι. Και πάνω Παύλου. Τρέχει ο Δρακόπουλος, δεν ρισκάρει την πάσα ο Παύλου, θα τους περάσει όλους. Ωραιότατος. Βαγγέλης Παύλου, 20-14. Time out. Πόσο να έχει μείνει τώρα για τη λήξη του ημιχρόνου. Δεν γίνεται να κάνεις μετάδοση χωρίς χρόνο. Κάνα πεντάλεπτο υπολογίζω. Με ένστικτο τελείως. 12-10 την επίθεση των Φίξ παντά. Πολύ καλή άμυνα από το μπροστά κομμάτι της ζώνης. Είμαι Βαγενά και Παύλου. Αν πρόλαβα να το καλά. Λεβεντούρης, Βαγενάς. Και τρίποντα από τη 45. Άστοχο. Από νέο αποκτηθεί παίκτη έχω την εντύπωση. Θα σας πω το όνομά του. Είναι ο Παλάσκας ο Αλέξανδρος. Παλάσκα είχαν οι Iguana Pacers, οι αντίπαλοι τον Φίξ στον τελικό της Evolution, ο οποίος νομίζω ότι είχε τραυματιστεί κιόλας. Ήταν ένας από τους άτυχους του τελικού. Φίξ μένουν ψηλά για να πιέσουν και για λίγο φάνηκε ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην Τρέλεμπορκ, αλλά τελικά όχι. Λεβεντούρης, ο πιο γρήγορος ο Χατζής και τον προλαβαίνει. Παλάσκα στημένος. Συμμαδεύει πολύ καλά αυτή τη φορά, 22-14. Δυο βολές, κερδίζει ο Κουτούζος για τους Φίξ. Κλάτς, 22-15. Τι άλλο δεν σας είπα. Δεύτερη
πέφτει στους 6 διαφορά. Τύρο στο μάτς. Καλό νέο. Αγενάς έχει χτυπήσει εκεί. Υπάρχει φάουλ από τον Κούρο. Πάμε σε διακοπή. Συνέχεια στο μάτς. Καλά το μυρίστηκα ότι θα ανάψουν τα αίματα. Όχι κάτι φοβερό τελικά. Συνεχίζουμε. Τύρος. Αλλαγές στα σκρίνα τους Φίξ. Λεβεντούρης, νέες αλλαγές. Κλέψιμο τώρα με Κουτούζο. Κουτούζος θα περιμένει στήριγμα. Θα το βρει απέναντι στον Αγρέβη. Τρίποντο. Όχι. Σίδωρε μπάλα. Ντούρις, τρέιλερ ο Τσίτζας, καλάθι, προεδρικό, 24-16. Βλέπω σταθερά μπροστά. Κουτούζος έχει πάρει φάουλα, αλλά πασάρει και μάλλον δεν θα εκτελέσει βολές. Νούμερο 29, 3 φάουλ. Ο Παύλου. Πότε προλάβει. Οπα. Βρέχει τεχνικές ποινές τώρα. Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Από μία, αλλά σε ποιους. Λιώνης στη θέση Παύλου. Παύλου έχουν και οι Φίξ εδώ μεταξύ. Αγρέβης βάζει ένα πάρα πολύ ωραίο follow. Ένα αντίστροφο βάζει ο Δαλέζος νωρίτερα. Αυτό νομίζω ήταν με το κακό χέρι του Αγρέβη βέβαια. Βαγενάς παγιδεύεται. Με φάουλ όμως ο Κουτούζος. Αντιδρά, όπως και ο Πάγκος τον Φίξ. Όχι κάτι μεμτό. Πάντως το μάτς δεν πήγαινε κιλά και πολύ καλά για πρώτο επίσημο των δύο ομάδων στη σεζόν. Τύρος ρολάρι, έρχεται βοήθεια. Ο Ζορμπάς που είναι. Πλασιά θα μου πείτε, αλλά το θυμήθηκα τώρα που ο Αγρέβης πήδηξε ψηλά για να πάρει το rebound. Θυμήθηκα τον Ζορμπά, έναν ίσως τον πιο αλτικό παίκτη, πιο αθλητικό της ομάδας, σίγουρα βασικά, τι νομίζω. Παίκτης ο οποίος αν σούταρε πιστεύω λίγο καλύτερα έπαιζε όπου ήθελε. Στο μπασκετάκι, ενώ όπου ήθελε. Τώρα τι έγινε ρε παιδιά πάλι. Να και 40 για το ημίχρονο, το οποίο έχει κρατήσει πολύ. Τύρο στη γραμμή. Συμπληρωμένα ομαδικά και στις δύο πλευρές. Συνεχίζονται οι διάλογοι. Κύριος του χάνει την πρώτη. Μένει στους 6 πόντους διαφορά. Θα βάλει τη δεύτερη. Ωραίος κουβάς. 24-18. Τρέλεμπορ θα είναι μπροστά στην ανάπαυλα. Να δούμε με τη διαφορά. Ο Τσούζος δεν το πήρε. Θα το πάρει τώρα. Και θα το βάλει τώρα.
και θα σηκώσει και τον μπάγκο στο πόδι. 24-21, μεγάλο σου την αυτό. Μπορεί και να μην είναι μπροστά η Trelleborg. 1 και 10 ακόμα. Για να δούμε τι θα πληρώσει ο νικητής ημιχρόνου. Λεβεντούρης. Πάσα στον Βαγενά, πιέζει ο χρόνος, πιέζει και ο Ψαριανός. Τον ακολουθεί ο Τσίτζας και με κάποιο τρόπο τον εμποδίζει. Ο τύρος προσποιείται, κρατώντας την μπάλα με τον αχέρι, αλλά Τζόρνταν εκεί. Πάλι ο Ψαριανός πήγε να κλέψει, όπα. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Κάνει σαν... Λαβή, ξέρω εγώ, Krav Maga, Ziu Jitsu και Muay Thai μαζί ήταν αυτό. Λέω θα σηκωθούν τώρα και θα... Αλλά τελικά όλα καλά. Ψαριανός, σπίτι και πάσα στον Κουτούζο, προσποίηση. Ξανά Ψαριανός. Εξτέρισαν οι Φίξ. Τώρα θα το πάρει ο Ψαριανός. Αλλά είναι airball. Δεν είναι και πολύ καλά. Επιθετικά, αμυντικά είναι πάντα σταθερός. Λεβεντούρης, spin move. Πάσα στον Βαγενά. Το shoot άστοχο. Αγρεύης προσθέτει rebound στη συλλογή του. Τελειώνει το ημίχρονο. Ο Κούρος. Όχι. Rebound του Ψαριανού. Δεν το βάζει. Τέλος το ημίχρονο. 24-21. Δίκαια μπροστά η Trelleborg, έχει δρόμο το μάτς ακόμα. Επιστρέφουμε σε κάνα δεκάλεπτο, κάπου εκεί. Καλά, δεν είναι live το μάτς, τέλος πάντων. Και ενώ εγώ ετοιμαζόμουν να ανεβάσω τη συνέντευξη του Νίκου Τσίτζα πριν ξεκινήσει το μάτς, ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη επίθεση για τους Περιστεριώτες. Δρακόπουλος παίρνει screen, καλό screen ήταν, κακό είναι το τελείωμα. Λοιπόν, και δύο ομάδες είχαν τα καλά τους διαστήματα στο πρώτο μέρος. Τρεις πόντοι χωρίζουν. Trelleborg και New York Fix. Κουτούζος βλέπει κενό διάδρομο. Και πάσα Χατζής. Κράτησε παρά την καλή άμυνα. Ψάχνει. Λάθος. Παράβαση τριών. Αν κατάλαβα καλά. Όργε όχι. Παύλου, τρία φάουλ θυμίζω. Βαλέζος επιτέθηκε στο close-out, είναι άτοχος όμως. Μπάλα παίζει περίεργα παιχνίδια. Χατζής, 2-1-2 τώρα μοιάζει ζώνη. Καλπακίδης στο σίδερο. Δαλέζου η μπάλα. Με φανέλα τάτσι. Είναι μισό λεπτό. Δαλέζος έπεσε λίγο άτσαλα εκεί, αλλά είναι καλά. Τζις οργανώνει. Πιο ξεχνά το όνομα. Παλάσκα έτσι, αυτό ξέχασα. Παύλου, του δίνουν αρκετό χώρο εκεί. Με τον αγρεύει αντίπαλος τώρα, Παύλου. Θα επιμείνει. Αλλά, βήματα και από αυτόν. Χατζής, πάντα στο 24-21, χωρίς σκορ, στο το πρώτο μάλλον δίλεπτο, δυόμισα λεπτό της τρίτης περίοδου. Υπερφόρτωση με Καλπακίδη, ο Κουτούζος κάνει split, τραβά την άμυνα πάνω του.
τελειώνει κάπως άτσα, αλλά τη φάση Παύλου δυνατά πολύ. Τον σκότωσε εκεί τον Γαλέζο Τζούνιορ. Πόσο γρήγορα να τρέξει κι αυτός. Λοιπόν, σκεφτούμε τι δεν σας είπα. Δεν σας είπα αριθμό αποστολών. Τρέλεμπορκ με 2, 4, 6, 8, 11 παίκτες με 10. Είναι η Φίξ από την άλλη πλευρά. Φτού, 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 όλη τη χρονιά έτσι να είναι και οι δύο ομάδες. Καλπακίδης. Κουρτούζος το πήρε, είναι καλό. Βαγγέλης Κουρτούζος, 24 όλα. Δεύτερο δικό του, εκτός αν σε εκείνο το διάστημα που δεν μετέβη θα βάλει κι άλλο. Όπως και να έχει το over 2,5 ή έχει πληρώσει ή θα πληρώσει. Παλάσκας δεν απαντά. Αγρέβης τρέχει και μαζεύει το rebound, θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Αγρέβης. Χατζής. Μόνος του Καλπακίδη στη weak side, τον έχει δει ο Πλατανίτης. Πάσα πίσω από την πλάτη, θέαμα, νεοϊορκέζικο. Αλλά, όχι αλλά, φάουλ είναι. Κουρτούζος στα 7, ο Ψαριανός που την ξανάδωσε. Ωραία προσποίηση του Καλπακίδη, αλλά το σούτ στο ταμπλό. Σταυρόπουλος. Τον επιτηρεί ο Καλπακίδης. Δαλέζος Τζούνιορ τώρα. Συνεργάζεται εκεί. Το μεγάλο Δαλέζο που κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και έκανε και φάουλ μετά το κλέψιμο του Χατζή. Χωρίς Κόρι Τρέλεμπορκ μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο και πήξε ένα τρίποντο, έχουν βάλει αυτό με τον Κούτου. Χατζής Σαριανός δεν κάνει την έξτρα πάσα, παίρνει την ευθύνη, το χάσε, μπάλα ζωντάνεψε και έσβησε στη χέρια του Πλατανίτη. Καλπακίδης το ζήγησε αλλά το στέλνει μακριά. Δύο βολές ο Παύλου. Στον τρίτο όμιλο της Evolution είναι η Trelleborg. Πέρσι νομίζω ήταν στον τέταρτο. Και τους Φίξ είπαμε στον δεύτερο της Master. Η τροπεούχη της Evolution. Παύλου. Είπαμε επίσης ότι η Master φέτος είναι κόλαση. Τρομερά ονόματα ομάδων. Τώρα κατά πόσο όλες αυτές θα μείνουν ενωμένες όλη τη χρονιά και θα μαζεύονται και θα παίζουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αντιαθλητικό φάουλ. Ποιος? Βαλέζος ή Σταυρόπουλος? Ο Βρόμπλος σηκώνει το χέρι. Δεν νομίζω να μην το έκανε αυτός. Σύσκεψη διαιτητών. Δεν αλλάζει η απόφαση. Ένα διαβλητικό φάουλ στον Σταυρόπουλο. Το σκορ στο 25-24 και με τον Κούρο να έχει πάρει θέση για να ξετυλίξει
Το δώρο, εντάξει, δεν το λες δώρο. Δεν το λέω συνήθως σε τεχνικές ποινές. Αλλά τώρα ούτως ή άλλως και απλό φάουλ. Να ήταν πάλι 2 θα εκτελούσε. Η έξτρα επίθεση είναι το δώρο. Παραμένει πάντως το 25-24. Το χρονόμετρο φαντάζομαι τώρα θα είναι 14. Κουτούζος, ο Σεΐς τους οργανώνει. Ξαναμπεί στο μάτσο Αλέξανδρος. Γύρισε με υπομονή η μπάλα. Ποιος θα εκτελέσει? Ο Κουτούζος. Θα ήταν εκπληκτική επίθεση. Είμαι σίγουρος θα συγκονόταν κιόλας ο πάγκος. Καλή άμυνα ο Κουτούζος, πρέπει να έχει αλλοιώσει την προσπάθεια του Δρακόπουλου εδώ. Φύγει ο Σεΐζης. Πώς λέμε, έχει φύγει το παιδί. Το πασάρι ωραία, Κουτούζος. Μόνος του ο Ψαριανός. Το σκέφτηκε για λίγο, γιατί. Σταυρόπουλος. Χαμηλό σκορ, πολύ. Λογικό. Δεδομένης της αποχής. Καμία από τις δύο ομάδες δεν ήταν σε αυτές τις προνομιούχες 16 που είχαν και pre-season στο τουρνουά Pelicans. Ο Δρακόπουλος εδώ χορεύει. Και χορεύει καλά. 27-24. Κουτούζος. Φόρτωση του Κούρου. Ψαριανός, ωραία στον Πλατανίτη. Με ρίσκο αυτός για τον Τσέιζη. Κούρος πρέπει να το πάρει και το παίρνει. Και σημαδεύει τον Παύλου, ο οποίος τρέχει πολύ γρήγορα. Και περνάει. Ωπα, λάκια. 29-24, Βαγγέλης Παύλου. Μάλλον το πιο δύσκολο καλάθι του αγώνα. Τούζος πήρε φάουλ. Το τέταρτο της Τρέλεμπουργκ, ενώ θα πάμε σε διακοπή καθώς υπάρχει time out. Και τα ξαναλέμε. Παρουσία κομισάριου πλέον. Το μάτς εδώ στο Μαζαράκι, τον βλέπετε. Μιλάει με τον πρόεδρο της Τρέλεμπουργκ. Το στείνουνε. Είναι ξεκάθαρο. Πήρε φάουλ ποιος, Ψαριανός. Δυο βολές. Την ερχόμενη αγωνιστική παίζουν με άλλα Ντάλλον οι Φίξ. Ωραίο ματσάκι ήταν αυτό. Η Τρέλεμπουργκ με τους Αμπαλίερς. Στις 23.09 το πρώτο στον Κολονό, το δεύτερο στον Κουσουπού και τα δύο στις 9 η ώρα το βράδυ. Ψαριανός όχι, 29-24 γράφει από την Σπίνακας. Πρέπει να βάλε τη μία όσο δεν κοιτούσα. Δεν παίρνει καρκό. Παύλου βρήκε στήριγμα ανάμεσα από δύο, θα πάρει και φάουλ. Πολύ εμπειρός. Ναι, δεν σας είπα προηγουμένως ότι όρθιος σχεδόν όλη την ώρα στον πάγκο της Τρέλεμπουργκ είναι ο Τάτσης. Παλιά καραβάνα της ομάδας, ο οποίος πρέπει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Από ό,τι μας ενημέρωσε ο Νίκος ο Τζίτζας. Δύο βολές για τον Junior Δαλέζο. Ποιος φαίνεται πανέτοιμος για την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στο μπασκετάκι. Έχει έρθει η σεζόν νομίζω που πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Η ομάδα πρέπει να τον εμπιστευτεί περισσότερο. Έφυγε εδώ στον εφανδιασμό. Γαλέζος, αν σε προπόνηση. 32-24, η Τρέλεμπουργκ ισοφαρίζει νομίζω το μεγαλύτερο της προβάδισμα. Ήσουν 8. Λατανίτης, ωραία στον Αγρέβη, συνεργασία ψηλών, όχι. Δεν υπάρχει φάουλ. Λέει ο ρέφερι. Ήταν κοντά στη φάση. Λεβεντούρης ανάμεσα, γύρω από τη μέση μάλλον,
Περνά την μπάλα, τύρος. Πασάρι εκεί. Αλτρουιστικά, αλλά δεν δικαιώνεται. Κούρος με κάποιο τρόπο έδωσε τον Τζαριανό και αυτός θα πάει ξανά στη γραμμή. Μέσα η πρώτη. 32-25. Η Ιντερ μπορεί να έχει ήδη 5 ομαδικά. Καλά, το ήδη σχετικό είναι γιατί χρονόμετρο δεν έχουμε. Ούτε και εικόνα για το πόσο απομένει στην τρίτη περίοδο. Ένα τετράλεπτο. Λεβεντούρης. Δαλέζος μέσα. 34-25 είναι 9. Δαλέζος με δικαιώνει για όλα αυτά που λέω. Τύρος Λεβεντούρης. Το χάσε, πήρε ο Αγρέβης. Σέιζης πέρασε. Βήματα. Εξαλώς ο Σέιζης. Έλχε να το και εμένα σε πρώτο χρόνο δεν μου φάνηκε βήματα, αλλά νομίζω κατάλαβα τι έκανε από τον τρόπο που το έδειξε μετά το ρέφερι. Και αν έκανε όντως αυτό, μάλλον έκανε βήματα. Ο Γενάς παίρνει το φάουλ. Το δεύτερα. Ο απομείνοντας χρόνος. Έχει φάουλ, φωνάζει ο Τύρος. Ο Γιάννας έχει πάρει θέση. Μέσα η πρώτη. Συν 10 πρώτη φορά. Καμία ομάδα δεν έχει δώσει φάουλ. Βαγενά συν 11. Φίξ, λογικά δεν θα βιαστούν τώρα. Σέιζης. Δεν είναι και ο Αγρέβης, Ραχιέα. Ταριανός. Θα πάει κοντά. Κούρος, Airball, Λεβεντούρης, 5-4, Δαλέζος, πάει τη μέση του, τέλος την τρίτη περίοδο, ο Κούρος δεν νομίζω ότι προλαβαίνει. 36-25, συν 11, Περιστεριώτες θα πάνε περίφημα κόντρα στους περσινούς πρωταθλητές της κατηγορίας τους. Εδώ είμαστε, 4ο δεκάλεπτο. Χαρά του Άντερ το μάτς. Άλλες δύο πρεμιέρες κυπέλλου έχω δει χθες. Με πιο υψηλά σκορ. Αρκετά πιο υψηλά σκορ. Η αλήθεια είναι ότι ούτε η μεν ούτε η δε. Δεν είναι ομάδες που πάνε εκεί στους 70-80 πόντους. Το έχουν κάνει, αλλά δεν το κάνουν πολύ συχνά. Ειδικότερα η Τρέλεμπορ κερδίζει πρώτα την άμυνά της και μετά από την επίθεση. Χατζής με ωραία εκτέλεση. 36-27. Με Λεβεντούρη, Δαλέζο, Μιλιώνη, Τσίτζα και Βαγενά η Τρέλεμπορ. Μιλιώνη από την αντίθετη πλευρά του σκριν. Καλά, θεία, όχι φάουλ, ναι. Και ζευγάρι βολών. Με Κολέτσο, Χατζής, Ίζη. Ψαριανό και Αγρέβη. Η Φίξ. Ποιοι άλλοι λείπουν. Άραγε. Ζορμπάς. Καρακούσης.
είναι κι άλλη. Καλό κάνει τώρα. Υψήφιο προβάδισμα ξανά για την Τρελεμπορκ. Α, ο Ρίκη λείπει. Παναγόπουλος. Ο Χαμπεσής. Ο Λέτσος αστοχή. Αλεύει εκεί ο Σαριανός που ανέβηκε το φάουλ. Σεΐζης. Πήγε προς τα μέσα, ανάμεσα από δύο. Παίρνει φάουλ από τον Μιλιώνη νομίζω. Νέες βολές. Αλέζος. Στα αυτό παίρνει ο Μιλιώνης. Τσίτζας γυρνά πρόσωπο. Αστοχή αλλά θα πάρει ο ίδιος. Ο Αγενάς. Αλέζος. Ακόσουτα από μακριά. Υπήρχε. Υπήρχε χρόνος ακόμα. Κάπου στα 8 δευτερόλεπτα, αλλά έχει δίκιο ο Δαλέζος. Απλά ακούστηκαν 100 φωνές μαζί. Δεν μπορούσε να ακούσει πόσα δευτερόλεπτα απομένουν. Χαντής μάλλον την έφαγε την τάπα εκεί. Και κάνει και φάουλ. Ναι. Τρέχτο λίγο. 7 λεπτά λέει η Λιγκερία, τρέχτο λίγο λέει ο Τύρος. Πάντα με πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ, ο Γιάννης. Λεβεντούρης. 5 δεύτερα, όχι 10. Όλους εγώ τώρα. Βαγενάς. Παραλίγο. Σαριανός συνεχίζει να δίνει πολλή ενέργεια. Θα περάσει έναν, θα περάσει δύο, θα βρει τον Κολέτσο. Και θα ξαναπάρει. Και θα εκτελέσει αστοχά. Παραμένει για τους Φίξ, ενώ έχουμε αλλαγές. Σταυρόπουλος, Δρακόπουλος είναι ο ισοληθόντες για τους Πορτοκαλί. Παύλου και Κουτούζο στην άλλη πλευρά. Ατζής. Όπα. Κρίμα. Πήγε να βάλει καλαθάρα εκεί ο Αγρέβης. Είναι σκύλος αυτά. Χώθηκε εκεί και δεν είναι εύκολο να τον σταματήσει άμα την πάρει κατά το καλάθι. Καληνύχτα. 37-30 πλέον. Χειροκροτήματα από πάγκο και εξέδρα Φίξ. Έχουν έρθει καμιά 15 αριά για πρεμιέρα. Μην το λες χάσιμα, πάμε σε ένα time out. Συνέχεια στο παιχνίδι. Πάντα στην πρεμιέρα του φετινού μπασκετάκι Cup ανάμεσα σε Τρέλεμπορκ και Φίξ. Χατζής πέρασε, αστόχησε. Χειροκροτεί ο πάγκος όμως. Δρακόπουλος. Πιέζει ο Παύλου. Πιέζει καλά. Ακόμα, τα δευτερόλεπτα για Τρέλεμπορκ. Λεβεντούρης. Γρήγορα να βρει μια λύση. Θα τη βρει.
Δημητρίου Σταυρόπουλος. Όχι. Πέσει ο Δρακόπουλος στο παρκέ. Στην άλλη πλευρά ο Κουτούζος δεν έχει πρόβλημα. Η διαφορά πέφτει στους 5 από τους 11. Ήταν 36-25. Το σκορ είναι 37-32 τώρα. Δρακόπουλος είναι δύσκολο να περάσει από τον Παύλου. Προσπάθεια για παγίδα του Αγρέβη Τσίτζας. Για λίγο νόμιζα ότι θα μπει με ταμπλό. Υπάρχει δεύτερη επίθεση. Έχει βρει η μπαλά στο Στεφάνι. Και στο Στεφάνι μάλλον. Νέο άστοχο τρίποντο Κολέτσος. Χατζής θα τους νικήσει όλους. Όχι. Χάσει αρκετά. Τα συνήθως τα βάζει. Λεβεντούρης. Τώρα είναι παίκτης του Μπαλωνιακού, ξαναλέω. Από τον δεξί διάδρομο μέχρι μέσα. 39-32 ανάσα για την Τρέλεμπορκ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό να λέμε ανάσα για την ομάδα που βρίσκεται μπροστά, αλλά πιέζεται από τους φίξ οι οποίοι έχουν τις δυνάμεις και τον τρόπο να επιστρέψουν. Νάτος ο Κουτούζος. Το over 2,5 είναι σίγουρα πράσινο τώρα. Θα λέω αυτά εντωμεταξύ και θα λέτε τι χάστης είναι αυτός, πόσα παίζει να χάνει. Αλήθεια είναι. Εντάξει, όχι, κάνουμε πλάκα, είπαμε, έχουμε και χορηγό Betson. Οπότε προμοτάρουμε. Στόχος ο Δρακόπουλος. Και αυτός όχι πολύ κοντά στο καλύτερο αυτό. Ενώ στο μάτς μπαίνει ο Παλάσκας με φανέλα τάτσι και ο Δαλέζος με τη δικιά του, η οποία ωστόσο είναι από κάποια έκδοση Τρέλεμπορκ που δεν έχει όνομα ή δεν ξέρω αν δοκιμάζεται ακόμα και δεν έχει συμβόλαιο. Δεν νομίζω. 39-35 και η μπάλα χέρια του Κουτούζου. Χατζής μέσα. Όχι. Τίποτα, τα έχει σπάσει ο Χατζής. Οπα, Δρακόπουλος πέναλτι. Πάει να ξαναχαλάσει τώρα το μάτς. Θα πάμε για διακοπή. Πάμε σε μια διακοπή. Λοιπόν, ξανά μαζί. Μετά από μια διακοπή και κάτι γαλλικά και κάτι θεία. Πράγματα σαν να ηρεμούν τώρα. Πάντα στο 39-35. Χρόνο δεν ξέρουμε. Τώρα μου αρχίσω και να φωνάξω στην κυκαιρία να μου πει το χρόνο, θα είναι αρκετά αντιεπαγγελματικό. Όχι ότι κατά τα άλλα είμαι και τόσο επαγγελματίας, αλλά... Οπα! Γύρω Χατζής! Μπρόλαβο Χατζής! Χατζής! 39-37! Και ξεσηκώνεται ο πάγκος! Γουστάρω! Δρακόπουλος, το momentum δείχνει fix. Δρακόπουλος, τρυπώνει. Δεν βάζει ταμπλό, το χάνει, έρχεται ο Παύλου. Βλέπουμε ωραίο μάτς πάντως, μπορεί να είναι under αλλά είναι ωραίο under. Οι δύο έχουν να δώσουν ένα φάουλ, Παύλου. Χαμός τώρα στην εξέδρα, ο Αγρέβης παίζει την άμυνα και τη βγάζει και πανηγυρίζει. Ο κόσμος μπαίνει στην εξίσωση. Κέζος Παύλου κατεβάζει. Ο Χατζής θέλει να ξεσηκώσει όλους τους φίξ, αλλά το χάνει. 3 λεπτά ακόμα
το καλάθι, η διαφορά στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη φετινή σεζόν. Παύλου και Τύρος και κενό στην άμυνα, το εκμεταλλεύτηκε, σκαρφάλωσε στον αέρα ο Γιάννης Τύρος. 41-37, μεγάλο καλάθι από μεγάλο παίκτη. Time out. 105 αγχωτικά δευτερόλεπτα ακόμα στο Περιστέρι, για να δούμε αν η Περιστεριώτισσα Τρέλεμπορκ ή αν οι Νεοϊορκέζοι Φίξ θα κάνουν πρεμιέρα με το δεξί και βήμα πρόκρισης από τη φάση των ομίλων. Στον πρώτο ομίλο, ξαναλέω, οι δύο ομάδες πιέζουν. Οι Περιστεριώτες, Κουτούζος το σκέφτηκε πολύ, το πήρε υπό κακές προϋποθέσεις, αλλά η κατοχή θα παραμείνει για την ομάδα του. Παύλου στην επαναφορά. Ο άλλος Παύλου θα κλέψει, αλλά δεν θα προλάβει. Hey! 41-37, θυμίζω, συν 4 για την Τρέλεμπορκ. Με τον Τύρο να βάζει μεγάλο καλάθι. Πανελοειδές καλάθι. Χατζής πέρασε το κέντρο. Μπάλα από το πόδι του. Θα φύγει εκτός. Δεν θυμάμαι αν είπα ή αν απλά σκέφτηκα στην αρχή του μάτσου ότι η Φίξ είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Η Τρέλεμπορκ τα έχει πάει εξαιρετικά. Και τώρα αυτή είναι το φαβορί, ειδικά αν σκοράρει σε αυτή τη φάση, νομίζω το μάτς σχεδόν τελειώνει. Τύρος, Δρακόπουλος με τον Χατζή αντίπαλο, το πήρε το σουτ και του σκότωσε. 43-37. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά με δύο τρίποντα το μάτς γυρνά. Ο Χατζής θα δώσει το πρώτο. Θα το δώσει ο Αγρέβης. 43-40. Έχουμε μάτς. Πόσο χρόνο δεν ξέρω πόσο έχουμε. Δευτερόλεπτα. Ένα τρίποντο ανάμεσα σε Τρέλεμπορκ και Φίξ. Κανένας λόγος διασύνης για τους Πορτοκαλί. Τρακόπουλος, Δαλέζος και Τύρος με μισμάτς. Θα το εκμεταλλευτεί. Όχι, αλλά η κατοχή παραμένει για την Τρέλεμπορκ. Ενώ διαφωνούν οι Φίξ. Και πανηγύρια στην κερκίδα και time out. Θα το κρατήσουμε το μικρόφωνο. 21 ή 26 δευτερόλεπτα. 21 νομίζω. Σαράντα. Ένα φάουλ έχει να δώσει η Τρέλεμπορ και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. 4 ομαδικά έχουν οι Φίξ. Σύσκεψη στον δικό τους πάγκο. Έχει ξεκινήσει, ο Σεΐζης έχει γονατίσει και δίνει οδηγίες. Λοιπόν, πρωτοβοριακά πλάνα. Εδώ στο Μαζαράκι. Λοιπόν, επαναφορά από μπροστά.
περιττό να πω πόσο χρήσιμη είναι αυτή η επίθεση. Χατζής. Καλή άμυνα από τον Δρακόπουλο. Κουτούζος δεν ισοφαρίζει. Ψηλά το rebound τον Τύρο, θα κρατήσει την μπάλα. Θα πάρει ο Δρακόπουλος τώρα και αυτός είναι που θα πάει στη γραμμή για βολές. Δώδεκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, μία βολή αρκεί για να πανηγυρίσει από τώρα η Trelleborg. Με δύο άστοχες Fix μπορούν να το στείλουν στην παράταση. Αν υποθέσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν σε μία επίθεση. Πρώτη χάθηκε. Η δεύτερη όμως μπήκε. 44-40. Ο Σεΐζης στο μάτς, ο Κολέτσος στον πάγκο. 12 δευτερόλεπτα όλο το μάτς. Έχουν δυσκολεύσει πολύ τα πράγματα, αλλά οι Φίξ ψάχνουν λύση. Χατζής κόλλησε για λίγο η μπάλα. Κουτούζος όχι. Τέλος η Trelleborg θα φύγει νικήτρια. Δίκαια. Αντέχει στην πίεση, αντέχει στην αντεπίθεση των Φίξ που επιστρέφουν από το μείον 11. Αλλά αυτό δεν αρκεί. 44-40 λοιπόν, τέλος στο Μαζαράκης. Πρεμιέρα με το δεξί για την ομάδα του Νίκου Τσίτζα. Πρεμιέρα με το αριστερό για τους πρωταθλητές της περσινής Evolution. Καλό βράδυ σε όλους.